Πόσες δημοσιότητας είναι βεβαίως πολλαπλάσιες. Έχουμε το κοντά μας τον κύριο Ντίνο Αγιομαμίτη. Σας καλωσορίζω. Εκ μέρους της φιλοζωικής οργάνωσης Φωνή για τα ζώα της Κύπρου. Νομοθεσία υπάρχει, κύριε Αγιομαμίτη, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα ως συνήθως στην Κύπρο. Το έχουμε αυτό με τις νομοθεσίες, στην εφαρμογή της. Βεβαίως υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή της νομοθεσίας, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν κακοποιήσεις ζώων, δηλητηριάσεις, εγκαταλείψεις, γίνονται καταγγελίες στην αστυνομία. Και η συνήθις αντιμετώπιση, δεν λέω πάντα, αλλά η συνήθις αντιμετώπιση είναι ότι τώρα και εσύ με το σκύλο σου, με το γάτο σου, υπάρχει μια απαξίωση του ανθρώπου που καταγγέλει αυτά τα περιστατικά. Από τα όργανα της τάξης, λέτε. Βεβαίως. Μήπως είναι λόγω φόρτου εργασίας ή δεν είναι. Φόρτος εργασίας είναι δεδομένος, αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν ο νομοθέτης ορίζει κάτι σαν ποινικό αδίκημα, ο νόμος, τα ποινικά αδικήματα δεν αξιολογούνται ότι αυτά που αφορούν ανθρώπους έχουν μεγαλύτερη αξία, αυτά που αφορούν αντικείμενα και ζώα έχουν μικρότερη αξία. Όταν γίνεται μια κλοπή, τρέχουν να δουν γιατί έγινε η κλοπή. Άρα υπάρχουν τιμωρίες, κύριε Αγιομαμίτη, για ανθρώπους σαν αυτόν εδώ που έχει κάνει αυτή την πράξη που έχουμε δει στο βίντεο. Μέχρι τώρα έχετε ακούσει εσείς για καμιά αποτρεπτική τιμωρία? Δεν έχουν υπάρξει ακόμη αποτρεπτικές τιμωρίες. Είναι μικρές οι τιμωρίες και είναι και πολύ δύσκολο πολλές φορές να στοιχειοθετηθούν αυτά τα αδικήματα. Και γίνεται πολύ δυσκολότερο γιατί η αστυνομία αρνείται να κάνει πραγματικές έρευνες. Δηλαδή, όταν η αστυνομία που έχει τεράστιες δυνατότητες στα αστυνομικά, η εγκληματολογία σήμερα, επιστημονικά έχει τεράστιες δυνατότητες για να μπορέσει να εύρει υπόπτους κτλ. Συνήθως η απάντηση είναι: αν δεν έχετε ύποπτο, δεν εξετάζουμε το περιστατικό. Αυτό αλλά είναι παράδεκτο. Ακόμα και τιμωρία να υπάρξει όμως, κύριε Αγιομαμίτη, είναι και λίγο, όχι λίγο, είναι θέμα χαρακτήρα και θέμα κουλτούρας. Δηλαδή, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάει ένας άνθρωπος, ο οποίος προβαίνει σε τέτοιες πράξεις και είναι μια ενδεικτική αυτή που έχουμε δει, έτσι. Μου έχετε περιγράψει και άλλα εκτός αέρα. Σίγουρα η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, η κουλτούρα είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτό ξεκινά πάντοτε από την κεφαλή. Όταν οι αρμόδιες αρχές επιδείξουν μια σοβαρή αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, στέλνουν ένα μήνυμα στην κοινωνία. Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Θέλω πριν κλείσουμε να σας αναφέρω δύο ακόμη. Όπως είδατε αυτή τη σκηνή με το σκυλάκι στο σακούλι, πριν μερικές μέρες, 8 κουταβάκια με τη σκυλίτσα μέσα σε σακούλι σε σκουπιδότοπο. Την περασμένη Τετάρτη που έγιναν τα περιστατικά στη Λεμεσό με το ΕΛΑΜ, σε πλατεία εκπαιδευτικού ιδρύματος στη Λεμεσό βρέθηκε σκυλί πογιατισμένο και βαμμένο σε ολόκληρο το σώμα με σβάστηγες. Έχετε αποδείξεις γι' αυτό που λέτε? Βεβαίως έχουμε φωτογραφικό υλικό, έχουμε από όλα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βρήκαν το σκυλί. Είναι κρίμα να ξεσπάμε πάνω στα. Είναι ψυχές, κύριε Αγιομαμίτη. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για το σκυλάκι αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο, έτσι, που έχετε στο καταφύγιο. Είναι ένα από τα πάρα πολλά περιστατικά. Και δεν είναι μόνο σκυλιά, είναι και γατιά. Να σας πω ότι τις τελευταίες 5 μέρες, επειδή παίρνουμε πάρα πολλές κλήσεις από γατάκια που βρίσκονται σε κουτιά, σε σακούλια, μέσα σε σκουπιδότοπους. Άρα να έρθει ο κόσμος στο καταφύγιο και να βοηθήσει. Να επικοινωνεί με τις φιλοζωικές οργανώσεις και να καταγγέλει αυτά τα περιστατικά. Και πρέπει να το δηλώσω, κύριε Αγωγό, ότι αν η αστυνομία συνεχίσει με αυτή την απαξιωτική συμπεριφορά, και εδώ είναι που καλούμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον νέο Αρχηγό Αστυνομίας, ότι πρέπει να στείλουν σαφείς οδηγίες ώστε η αστυνομία να αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα αυτά τα περιστατικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Αγιομαμίτη. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.